Έπρεπε ε, να το περιμένει, γέννησε λίγο καιρό, έτσι. Βέβαια και εσύ δεν ήσουν, α πούμε, πάρα πολύ ήσυχο να κάτσει λίγο στα αυγά σου. Μπορούσε να στείλει μήνυμα, έστελνε. Υπήρχε περίπτωση να μην έκανα βίντεο για το football manager. Μπέχρι mm. ε, τι, τι πράγματα είναι αυτά, ρε παιδιά, έτσι ε, σκέφτεσαι για μένα τώρα. Έχω προσβληθεί ανεπανόρθωτα. Επίση, κάηκα. Πάμε στο βίντεο. Σήμερα, όπω καταλαβαίνετε, σε κάνουμε το Football Manager 2019. Όσο και το έχετε προπαραγγείλει, πιθανότατα τώρα παίζετε την πέτα. Αν κοιτάξετε εκεί κάτω δεξιά, το έχουν γράψει έτσι, ναι. Πω αυτά τα μικρά γράμματα στο δάνειο που σου λέει έτσι και εδώ το πληρώνω σκερατούκλι. Σου έχουν πάρει το σπίτι, το ψυγείο και ενδεχομένω και ένα κομμάτι τη ψυχή σου. Όπω και να έχει, εκεί κάτω λέει ότι είναι beta version. Έχω παίξει λιγάκι, κάνα 18 ώρο. Ξέρετε, ξεκινάω στα άλλα βίντεο, είμαι σε φάση. Έχω παίξει μία-δύο ρίτσε, αυτό έχω παίξει 18 ώρο, παιδιά. Ε, να κάνω. Έτινα ε, τι και πέρα, το κοίταζα, με κοίταζε, λέω εδώ είμαστε, έλα εδώ. Α στι ντροπέ τώρα, 18 ώρε, ναι. Οπότε έχω μια ιδέα, α πούμε, από το παιχνίδι. Και έχω αρχίσει εδώ πέρα με τον προπονητή, ο οποίο προπονητή αυτό, α πούμε, μοιάζει. Λε και δουλεύει στο Ζάρα. Είναι αυτό το look. Τέλο πάντων, όπω και να έχει όνομα, σε όλη του λετζιτήδε. Όπω πάντα, αγαπημένη ομάδα, θα βρούμε έτσι κάποια πολύ ωραία από την Χιλή. Στην δεύτερη κατηγορία, η Νουμπλένσα είναι η αγαπημένη μου ομάδα. Έμπειρο. Τι να σου πω, ρε, παιχνίδι τώρα, δεν θέλω να περί αυτό λόγω, αλλά έχουμε προπονεί και μια Everton, μια Ατλέτικο, μια Λέστερ. Καλά. Τον Παζιάννα και τα λοιπά δεν τα βάζω μέσα, εντάξει. Αυτά ήταν, α πούμε, ένα ε, περασματάκι. Να βοηθήσουμε και τα παιδιά έτσι όπω μπορούμε και εμεί με την εμπειρία μα. Και πατά ναι, εκείνο το παιχνίδι. Ε, hey, γεια σου, είμαι οι ευθύνε. Καλώ όρισε, μου πει ότι είσαι εντάξει. Θα τα, τα δεχτώ όλα αυτά τα παιχνίδια. Πάμε στην εμφάνιση λοιπόν. Έτσι και φέτο, όπω και κάθε χρόνο, μπορεί να πάρει μια φωτογραφία και να δημιουργήσει το πρόσωπό σου το παιχνίδι. Επίση, αυτό που μου αρέσει πλέον σαν football manager, αφού παίζω κάμποσα χρόνια, είναι ότι βάζω ημερομηνία γέννηση στην πραγματική μου και μου λέει εντάξει 25 χρόνων προπονητή. Δεν ήταν α πούμε πώ πιο παλιά, που σου λέγε Πού πάει αγόρι μου, εσύ, 16 χρονών να προπονήσει. Και έβαζα ψεύτικα, Όχι τώρα όλα κανονικά εδώ. Νιώθει full immersive εμπειρία, λοιπόν. Έβγαλα μια φωτογραφία λοιπόν εγώ τώρα με τη webcam. Η οποία φωτογραφία είναι ξεκάθαρα θανατοπινίτη. Ο οποίο κιόλα δεν έχει μετανιώσει για τίποτα. Είναι το ύφο, ναι, τον σκότωσα πάντα το κουμπί. Από την άλλη, όσο το κοιτά στα μάτια μπορεί να αρχίσει να στουρφάει την ψυχή. παρόλα αυτά, εγώ θα αρχίσω να βάζω εδώ πέρα. Εγώ θα αρχίσω εδώ πέρα να πατάω τα κλικ που θέλει το παιχνίδι. Και αφού λοιπόν έχουμε βάλει όλε τι τελείε που μου ζήτησε το παιχνίδι, πατάμε δημιουργία μοντέλου. Περιμένουμε λίγο. Όπω όπως το περίμενε είμαστε πάλι κάτι μεταξύ Ουασιμόδου και Αυστραλοπιθήκου Σε αυτή τη φάση δεν μπορείς να κάνεις κάτι με το πρόσωπό σου ας πούμε έτσι είναι Πατάς επιβεβαίωση μοντέλου Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να σώσεις κάπου την κατάσταση από τα μαλλιά Που πάλι τα μαλλιά στο Football Manager είναι ας πούμε από μια άλλη δεκαετία έχει το μαλλί, εγώ στην δισκοτέκ πήγαινα. Πέρα από την πλάκα, δηλαδή, α πούμε, αν βάλει αυτό το μαλλί, δεν υπάρχει περίπτωση να σε πάρει κάποιο σοβαρά. Δηλαδή, με αυτό το μαλλί και το κουστούμι είσαι έτσι. Ο μόνο λόγο να κυκλοφορήσει έτσι είναι, α πούμε, αν κατοικεί κάτι στο μαλί σου και δεν θε να το σκοτώσει. Ε, λοιπόν, έχει και μαλλί Snoop Dog. Γενικά δεν υπάρχει μαλλί που προσωπικά εγώ θα φόραγα και θα βγει να έξω, α πούμε. Αυτό, α πούμε, είναι λίγα εκτρομακτικό, είναι λίγο άρρωστο. Λε, αυτό ο προπονητή σίγουρα για να κάθεσαι στον πάγκο σκότωσε τον προηγούμενο. Λες λοιπόν, ότι θα βάλουμε αυτό που είναι κάτι στερεοτυπικό. Είμαστε και νεαρό σε ηλικία, θυμίζουμε λίγο Βίλα Μπόα και μαύρο μαλί που το μαύρο στο football manager είναι μαύρο, είναι κατράμι. Το συγκρίνει με τη του Πάκου και φαίνεται ανοιχτό χρόνο. όλα αυτά. Ξέρετε, θα έχουμε κουστούμάκι και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εδώ τα βγάζουμε όλα γιατί φυσικά δεν θέλουμε τώρα να είμαστε αυθεντοί, α πούμε, σε όλα. Θέλουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα να είμαστε καλοί και στα άλλα δεν μα νοιάζει. Λοιπόν, έχω βάλει πόντου. Θα δείτε ότι κάποια τα έχω αφήσει στο ένα, α πούμε. των τερματοφυλάκων. Δεν με νοιάζει εμένα. αφήσει στο ένα, α πούμε. Στο ένα και καλά δεν έχει να εδώ, α πούμε, τώρα στα ψυχικά προσαρμοστικότητα. Ε, τι με νοιάζει τώρα εμένα. Εγώ από του προπονητέ που ριζώνει σε μια ομάδα. Δεν είμαι εδώ τώρα να αλλάζουμε από εδώ και από εκεί. Σε παρακαλώ. Α, επίση για αυτό το βίντεο θα έχουμε τον Απόλων. Απλά πήρα τον Απόλλων επειδή είναι τελευταίο χωρί κανένα ιδιαίτερο λόγο. Έχει τα κλασικά στο ηλεκτρικό πάγκο του Απόλων, ο Legitidis. Και το βλέπετε. Ε, ρε παιδιά, και σα το έχω πει, είμαι ανοιχτό πουλί. 7,5 ώρα με σηκώνετε από μια για φωτογραφία. Τι περιμένετε. Γενικά στο φετινό Football Manager έχει αρκετέ αλλαγέ από τον προηγουμένα όντω. Πάμε σιγά σιγά να ανακαλύψουμε εδώ πέρα τι παίζει. Αρχικά υπάρχουν οι δυναμικέ που σου λέει, α πούμε, εδώ πέρα κλίμα αποδητηρίων. Εδώ πέρα γενικά τα έχουν υψηλοσπάσει τα παιδιά. Υπάρχει ιεραρχία, είμαι εγώ πάνω πάνω και σιγά σιγά βλέπετε διαμορφώνεται η πυραμίδα. Ε, Εν στο άλλοι παίχτε, το ότι το ότι αυτό εδώ πέρα το άλλοι παίχτε είναι γεμάτο είναι κακό γενικά γιατί δεν υπάρχουν παίχτε με επιρροή στην ομάδα. Κοινωνικά group είναι το κύριο κοινωνικό group, είναι τα cool παιδιά τη ομάδα. Το δευτερεύον group Α, το δευτερεύον group Β και είναι και αυτοί οι υπόλοιποι α πούμε αντικοινωνικοί. Που πα και του λε καλημέρα και σου κάνω αυτό το το. Ούτε επ, τίποτα έτσι. Ε, μετά δεν του ξαναμιλά αυτού νου. Δηλαδή, εντάξει, καλό ή κακό δεν του ξαναμιλά. Τακτικέ τώρα. Δεν θέλω να δω τον οδηγό, σε παρακαλώ τώρα. Μιλάμε για προποντί, ε, Έμπειρο, δεν πάτησα. Πάτησα έμπειρο. Αρχικά το παιχνίδι για να σε διευκολύνει, σου έχει κάποια αίτημα. Θε να παίξει κατενάτσιο που γίνεται τον Απόλα, μάλλον κατενάτσιο θα παίξουμε. Παρ' όλα αυτά, εγώ είμαι προπονητή του Τικητάκα, παιδιά, κακά τα ψέματα. Όσοι είστε καιρό στο κανάλι και παρακολουθείτε τα Football Manager, καταλαβαίνετε ότι είμαι πάρα πολύ κοντά, α πούμε, με τον Guardiola. Και πιθανότητα έπεσε το προπονητικό τη City αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, μπορεί να πάρει κάποιε από τι έτοιμε. Φυσικά, δημιουργία προσωπικού στυλ υπάρχει που σε πάει σιγά-σιγά, α πούμε, ο Wizard, ο μάγο. Αυτό που θα κάνουμε εμεί παρόλα αυτά είναι να πατήσουμε φόρτο τακτική, γιατί έχω φτιάξει εγώ κάποιε έτοιμε. Έτσι. Έχουμε κάποια νοοτροπία ω προπονητέ και με αυτή πορευόμαστε. Έχω το δεν πρόκειται να βάλουμε γκολ, α πούμε, ω μια τακτική. Περιγραφή αυτή τη τακτική είναι για να που θα πρέπει να βάλει το χέρι του Θεό. Σίγουρα το έχει πει κάποτε ο Άγγελο Αναστασιάδη, δεν υπάρχει περίπτωση. Υπάρχει το Ερνέστο, εσύ Superstar, κάτι στα Ισπανικά, που είναι ένα πιο επιθετικό σύστημα όπω καταλαβαίνετε. Και υπάρχει και το μωρέ, Παίζει και να το έχουμε. 11 αυτή, 11 εμεί που είχε πει και ο Γιώργαρο ο Καραγκούνη, έτσι. Με τον Απόλων, μάλλον είναι το δεν πρόκειται να βάλουμε γκολ. Παρ' όλα αυτά, θα βάλω το Ερνέστο εσύ Superstar και θα το πάμε από εκεί. Όσοι βλέπετε αυτή την εικόνα για πρώτη φορά φέτο, θα έχετε πολλά ερωτήματα. Αρχικά θα πατάω γρήγορη η επιλογή, τώρα δεν κάθομαι εγώ. Έχω εδώ πέρα να πούμε 30 άγνωστου παίχτε. Θα κάθομαι εγώ, α πούμε, που έχω προπονήσει τόσου απεχταράδες να mm. του mm. βάζω εσύ. Όχι, βάλτε του όπω να είναι, εσύ ξέρει. Αρχικά το εγώ στα ελληνικά, η νοοτροπία εδώ πέρα, α πούμε, που παλιά ήταν έλεγχο, τώρα είναι θετική. Δηλαδή, πάμε στο παιχνίδι, α πούμε, με μια νοοτροπία του στυλ, ξέρει τι, κάτι μπορεί να βγει από αυτό. Δεν πάμε στη φάση καλά, δεν υπάρχει πρέπει να νικήσουμε, ρε. ρε δεν παίζει να νικήσουμε, αφού είμαστε κατσαπιάδε όλοι. Δεν ξέρω ότι είναι αυτό το θετική. Στο λέει βέβαια στο κειμενάκι δίπλα, αλλά δεν ξέρω αν είναι λάθο μετάφραση, είναι θετική. Τέλο πάντων. Και μετά είναι η επιθετική και η πολύ επιθετική. σω μπορεί να έχει γίνει κάποιο λάθο εκεί στη μετάφραση. Δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά, η μεγάλη διαφορά είναι ότι τώρα είσαι στη φάση κατοχή. Όταν έχω την μπάλα, τι θέλω να κάνει η ομάδα. Θέλω να. με το που παίρνουμε την μπάλα. Φου. Να πλωνόμαστε στα βεντάλια. Να μην, κάνω... να μην πλωνόμαστε στα βεντάλια γιατί στην τελική μα το απόνομα. Τι θέλω. Το φτιάχνει όπω θε. Μετά έχει αντίστοιχα. Πα στον χώρο. Underlap, overlap. Τώρα δεν ξέρω. Α πούμε, μα βλέπουν και εκείνοι θρητοί. Μπορεί να μην τα καταλαβαίνουν αυτά τα ποδοσφαιρικά. Είναι αυτό το, το έτσι, ρε παιδί μου και το άλλο. Είναι αυτό. Ε, Αντίστοιχα διαλέγει εδώ πέρα, πα και τα λοιπά. Αυτά υπήρχαν, α πούμε, και πέρσι, αλλά, ήτανε... αλλά δεν ήταν στο κατοχή, α πούμε, όταν έχει την μπάλα. Υπάρχει η μετάβαση που είναι, όπα, κερδίζω την μπάλα. Τώρα τι κάνω. Το κατοχή είναι, έχω την μπάλα. Η μετάβαση είναι, κερδίζω την μπάλα. Όταν κερδίσουμε. Διατήρηση σχηματισμού, δηλαδή την κερδίζουμε και εδώ έτσι. Παπ, βιδωνόμαστε. Λε και παίζουμε σουμπούτεο. Ή αρχίζουμε και τρέχουμε μπροστά την Μετά, όταν χάσουμε την κατοχή, τι κάνουμε. Πιέζουμε κατευθείαν να την κερδίσουμε ή λέμε, Ω, oh, τάξη, oh, τώρα χάσαμε. Αυτό ήταν. Έλα, γυρνάτε, ρε. Γυρνάτε να πούμε, έχουμε τον κατσαπιά να πούμε μπροστά, δεν ξέρω, βγάζει σέντρα, σαν άνθρωπο. Και μετά έχουμε και ένα μενού εδώ πέρα για τον τροματοφύλακα. Τι θέλουμε να κάνουμε με τον τροματοφύλακα. Μύρεσμα πίσω από την αντίπαλη άμυνα. Μπουμπούνα, τι αγόρι μου, να φύγει από τα καρέ μα και να πάει όπου διάλο θέλει. Εδώ να μην την έχουμε. Το τελευταίο μενού είναι χωρί την μπάλα, δηλαδή όταν την έχει ο αντίπαλο. Και εδώ είναι το ωραίο ότι μπορεί να περάξει τι γραμμέ. Δηλαδή, μπορεί να πει αμυντική γραμμή εδώ πίσω, εσεί παιδιά μπροστά, ξεχυθείτε. Και μετά θα είναι οι τέσσερι, α πούμε, πίσω και θα είναι ρε μάγκε. Τι έχουμε πει, ρε παιδιά. Αν θε να πιέζει full, 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 ανεβάζει και την αμυντική γραμμή, α πούμε, στο κέντρο, πηγαίνουν και άλλοι ορμάνε και μετά δεν υπάρχει περίπτωση να δουλέψει αυτό με τον Απόλυν. Αν θε να έχει κοντά τι γραμμέ σου και αμυντικά του πηγαίνει προ τα πίσω αντίστοιχα. Πάλι αυτά εδώ τα μενού έτσι κι αλλιώ υπήρχαν. Μία νέα θέση που υπάρχει σε αυτό το βούλμο manager για ε, ε, κεντρικό αμυντικό είναι το σοβαρό κεντρικό αμυντικό. Έτσι. Δεν τζιλιμπουρδίζει αυτό τίποτα. Είναι κύριο. Τι είναι ο σοβαρό κεντρικό αμυντικό. Το κύριο έργο του σοβαρού αμυντικογενή κεντρικού είναι να σταματά του αντιπάλου επιθετικού και να απομακρύνει τον κίνδυνο που το χρειάζεται. Τι κάνει όμω στην πραγματικότητα ο σοβαρό κεντρικό αμυντικό. Είναι ο αμυντικό που του έρχεται την μπάλα και κύριο μπέλημα είναι. την μπουμπονίσω μέσα. Έτρωγα όλο μου το φαγητό, έπαιρνα το γάλα μου. Τάξη την μπάλα δεν τη μοίριζα και πολύ. Αλλά που και που την πετύχανα. Ε, και άμα δεν την μπάλα, έβρισκα τον παίχτη. Επίθεση δεν έβγαινε είναι αυτό. Επίση, έχει φύγει ο αμυντικογενή επιθετικό, που δεν έβγαζε και πολύ νόημα ω όνομα. Υπάρχει ο επιθετικό που πιέζει, που είναι κάτι αντίστοιχο με τον αμυντικό που λέγαμε πριν, αλλά στην επίθεση. Κυρίω κοιτάει να κάνει δύσκολη τη ζωή τη άμυνα. Ε, και αν βρεθεί και πάνω στη γραμμή, μπορεί να τη πρόξει. Να βάλει κανένα γκολ, α πούμε, σαν τον Μάριο τον που βάζει 30 γκολ πάνω από τη γραμμή και ήταν πεχταρά. Και εδώ υπάρχει και ο Μετσάλα. Είναι έτσι λίγο πιο ελεύθερο παίχτη, βγαίνει αριστερά-δεξιά και γενικότερα είναι πιο επιθετικογενή, α πούμε, μέσο. Αυτά είναι για τι τακτικέ. Έχει αλλάξει βέβαια και η προπόνηση. Εκεί είναι και αντίστοιχα άλλη μια μεγάλη αλλαγή. Η προπόνηση, α πούμε, μοιράζεται στι τρει ασκήσει. Έχουμε εδώ πέρα Κυριακή, λέει ρεπό, λέει. Τι, 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 τι ρεπό, ρε, κοπρόσκυλα να πούμε. Περίοδο προετοιμασία ρεπό την Κυριακή. Μέσα τα κάτσετε. Δεν έχει ρεμό, ρε. Δεν έχει ρεμό. Καταρχά ο ρεμό είναι ατάλλαντο. Τι πάτε στο ρεμό. Τέλο πάντων. Πήγαινε λοιπόν την Κυριακή, βλέπει εδώ πέρα ασκήσει πατά στο λες, τι θέλω, πού θέλω, θέλω. Θέλω να του Να του τεντώσω θέλω. Εδώ, σωματικά, φυσικά και του λε θα θα κάνουμε. Θα τρέχετε ρε, όλη μέρα θα τρέχετε. Αντίστοιχα, αν δεν θες να το κάνεις τόσο ειδικό, υπάρχει και το γενικό ρε παιδί μου, που λες γενικά, σωματικά. Είναι σωματικά φυσικά, δηλαδή τα κάνεις όλα, απλά από λιγότερο. Τους βάζεις ας πούμε αυτό. Μετά πηγαίνεις σε δεύτερη άσκηση, δεύτερη άσκηση, επειδή του έχει τεντώσει, α πούμε, στην πρώτη. Μπορεί να θε να δουλέψει, α πούμε, τελείωμα φάσεων, δημιουργία φάσεων. Έχει πολλά πράγματα. Κυκλοφορία τη μπάλα. Μπα και την γυρίσουμε λίγο. Λοιπόν, Μου την μπουμπουνάτε, α πούμε, μέσα όλοι. Του βάζει και αυτό. Και αντίστοιχα από κάτω, ανάλογα με τι ασκήσει που βάζει, είναι το πόσο, α πούμε, δύσκολη θα είναι η προπόνηση. Όσο πιο πολύ τερματίζει αυτό, τόσο πιο δύσκολη. Και επιπλέον άσκηση μπορεί, α πούμε, να του βάλει μια κοινωνική εκδήλωση. Για να δεθεί, α πούμε, η ομάδα. Και αντίστοιχα έχει και με ομάδα που αυτό υπάρχει ήδη. Είναι εδώ πέρα, πάτε μαζί, ξέρω εγώ, για σκι σε ένα Λούνα Πάρκ, κάτι. Γιατί βλέπει, τα είδαμε πριν τα κοινωνικά γκρουπ, α πούμε, δεν μιλούνται μεταξύ του. Έχουν πρόβλημα μεγάλο. Φυσικά, όταν η προπόνηση, α πούμε, είναι δύσκολη, αυξάνονται και οι πιθανότητε να δραματιστεί κάποιο. Και στα λέει εδώ πέρα δίπλα. Που εδώ πέρα γίνεται πανικό, α πούμε. Όλα γύμναστη μου έχουν έρθει. Τι να κάνω κι εγώ. Θαύματα δεν γίνονται, παιδιά. Δεν έχουμε ραβδάκι εμεί οι προπόνητε. Αντίστοιχα, μπορεί και ατομικά κάποιον να τον πιάσει και να του λε: Ελά, εσύ. Έχει κάνει αυτό. Και φυσικά βάζει ποιο, α πούμε, από του βοηθού σου θα κάνει ε, ε, κάθε προπόνηση. Αφού σα τα όλα αυτά, αρχίζουμε τα διαδικαστικά. Παρουσία εδώ πέρα στην άντληση. Ο Παναγιώτη, ο Μονεβασιώτη είναι ο πρόεδρο εδώ πέρα του Απόλων. Ξεκινάμε τη συνομιλία, είναι πολύ κλασικά αυτά. Ε, τα πέρασα, δεν ξέρω καν τι έβαλα. Πάτησα τυχαία κουμπιά. Ενδεχομένω να παίξουμε και ένα οικογενειακό διπλό. Πάμε να συστηθούμε και στην ομάδα. Ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και να σα συστηθώ ω ο νέο προπονητή του Απόλων. Πολύ χάρηκαν όλοι. Είμαι βέβαιο ότι αυτή η ομάδα αποφύγει τον αποβασμό, ακόμα και αν χρειαστεί να παίξουμε στα playoff του αποβασμού. Δεν ακούγεται πολύ θετικό, παιδιά, αλλά είμαστε ρεαλιστέ. Δεν το πήρανε πολύ καλά. Αφού στην πραγματικότητα μην βαθμού έχετε τώρα, δεν να πούμε. Έχουν πάρει τα μυαλά τη αέρα. Εντάξει, α μην τα χαλάσουμε με πρώτη μέρα εδώ πέρα με τα παιδιά. Έχοντα κρίνει τη συνολική αντίδρασή, κατάλαβα ότι δεν ήμουν αρκετά φιλόδοξο. Έχουμε την ποιότητα να μείνουμε μακριά από τον Ιβαζό. Ένα ε, το, του πήρα τώρα μαζί μου. Τώρα είναι στο πλευρό μου οι παίχτε. Αυτή είναι ακριβώ η αντίδραση που περίμενα, ρε παιδιά. Πάνα θέμα. Σα βγάλω για τσιπουράκι μετά, ναι. Και έρχονται και τα μου μου έτωρα για συνέντευξη τύπου στον Απόλωνα. Πρέπει να πούμε αυτά τα στερεοτυπικά. Αυτό μου ήταν εγώ να κάτσω στον πάγκο του Απόλωνα και να δουλέψω με το Βαγγέλη το μάτζι. Εγώ αφήσε του μάτζι στο δωμάτιο όταν ήμουν 8. Εντάξει, Βαγγέλη μου δεν έχουμε και τόσο μεγάλη διαφορά ηλικία. Απλά λέμε τώρα αυτά που πιάνουν. Ποιε οι πρώτε σκέψει αναλαμβάνω στον Απόλωνα. Είμαι ενθουσιασμένο για ένα σπουδαίο σύλλογο και να ξεκινήσουμε. <laughs> και όλα τα λέμε με το χαμόγελο που δεν είναι καθόλου αφύσικο. Αισθάνεσαι ότι η φιλοδοξία στην αποκρίνηση αυτέ του Προέδρου. Απόλυτα. Εγώ με τον Πρόεδρο. Τι σα τράβηξε στον Απόλυν. πραγματικότητα είναι ότι κάπω πρέπει να ζήσουμε κι εμεί. Α πούμε, εντάξει, να κάνει τώρα. Μπαρσελόνα ήθελα, απόλον έκατσε. Εντάξει. Παρ' όλα αυτά, ποτέ δεν λε τη σκέψη σου αυτά. Λε ήρθα σε μια μεγάλη ομάδα που θα ενδιαφέρει τον καθένα. Ο δρόμο για την επιτυχία είναι ανοιχτό. Και τώρα θα κάνουμε storm out γιατί βαρέθηκα. Λοιπόν, τώρα δεν θα κάθομαι να αλλάζω παίχτε και τα λοιπά. Πρέπει να το βάλω να παίξει να δείτε έτσι λίγο για το παιχνίδι. Ο Σικαμπάλα δεν είναι διαθέσιμο αφού λείψε διακοπέ. Και μα το λέει τώρα, α πούμε, 5 λεπτά πριν το παιχνίδι. Αυτό είναι. Μην είναι επαγγελματισμό σε αυτήν την ομάδα. Και μετά μου θέλει να μάθει και λίγη μπάλα στο Ριβάλτο. Άσε μα ρεσικά μπάλα. Άσε μα από εδώ. Τώρα το παιχνίδι μου ζητάει και να φτιάξω τακτική, α πούμε, για τη δεύτερη ομάδα. Εγώ θα του προπονήσω και του δύο. Δεν πληρώνουμε αρκετά. Ορίστε, πάρτε εδώ την άνε. Μπράβο. Για να νικήσουν οι μεγάλοι που μα νοιάζουν κυρίω, γι' αυτό. Αρχίζει έτσι το μάτσι μα τώρα στα αποδητήρια. Ενθάρρυνε του παίχτε μα, λέει ο jean luc Bernal, που είναι ο βοηθό μα. Εμεί θα πούμε παθιασμένα μια ομάδα όπω η δική μα θα πρέπει να καθαρίσει αυτό το μάτσο χωρί κανένα πρόβλημα. Τι εννοεί είναι επί τσιρικάδε. Κόψε του τα πόδια. Πρώτο μάτς πάει να μου αντιμιλήσει, με έχει φέρει ω εδώ λοιπόν. Αυτό θα πούμε. Δεν ψήθηκε κανεί. Τέλο πάντων. Εν τω μεταξύ έχει πλήρη σιγή γιατί είναι άδειο το γήπεδο και θα ακούμε μόνο τα μπαμπαμπούμπα τη μπάλα. Να. Και τα σφυρίγματα θα ακούμε. Αυτοί οι άσπροι είμαστε εμεί. Έδωσε πέναλτι. Έδωσε πέναλτι. Έχουμε κερδίσει πεν. Το βάλε. να βλέπ... Και πάνε και πανηγυρίζουν όλοι να πούμε που βάλανε τον κόλλο στου κάτω των 20. Το βλέπει και μετά είμαι με εγώ με περίεργο που του είπα σκίστε του, α πούμε. Όμω τώρα έχουν την μπάλα επί τη χάσανε. Αλλά αυτό ο Ρο είναι πολύ καλό. Καθάριο. Τι έβαλε ο πιτσυρίκο. Και εδώ είναι η φάση που γεννά στο βοηθό και του λε: Αυτό ο καθάριο ο πιτσυρίκο εκεί που ήταν έξω από την περιοχή και κάνει τα τακατάκα δικό μα είναι. Ε, και εγώ που δεν θα το ξέρω. Άλλο α πούμε με έφτιαχνε και μου βάλε γνώση νεαρών παιχτών ένα. Αν είναι κάτω από 20 δεν έχω γνώση σε κανένα παίχτη. Βέβαια, άμα το δείτε εδώ πέρα, καλά, εσύ την έδιωξε όπου να είναι, Πήρε ο Ρώση την μπάλα, την έδωσε στον Καθάριο και αυτό μεταμορφώθηκε σε Ρονάλντο, α πούμε. Πού το έστειλε. Έχουμε κερδίσει φάουλ εδώ παρόλα αυτά. Με πολύ φάλτσο και μα βγάμε αντεπίθεση τώρα, έτσι. Πάλι καλά που οι μικροί είναι στο κόλπο και του αφήνουν να πάρουν λίγο ηθικό. Εδώ γυρνάμε την μπάλα, φανταστικά τη γυρνάμε. Ο Ριχουέλα, εντάξει. Α, αυτό δεν υπάρχει, ρε παιδιά. Πού είναι. Πήραμε την μπάλα και δείτε εδώ, δείτε εδώ τι έχει. Έχει χαθεί εδώ πέρα. Έχει χαθεί το τόπι. Δείτε εδώ πώ γύρισε η μπάλα. Ο Ριχουέλα έφυγε, κάπω αυτοί τώρα έχουν εσαστήσει οι μικροί. Σου λέει, κάτσε ρε, παιδιά, έξω από περιοχή μπάλα, Πώ την εμφάνισαν στα δίκτυα. Τεράστια μπάλα, τεράστια. Και εδώ βγάζουμε και άλλη την επιθέση. Διαλύστε του. Διαλύστε του που νομίζουν ότι μα βάλανε και γκολ που με ο καθάριο και οι φίλοι του. Τόση λέξη, δεν πειράζει. Και κλέβουμε εδώ πάλι την μπάλα. Με ντεφεντερίκο. Ο Μπόρι την. Ε, εντάξει. Έχουμε ξεφύγει πλέον. Έχουμε ξεφύγει παιδιά. Η Σέντρα είναι καταπληκτική, α πούμε. Είναι αριστεροπόδερο David Beckham είναι. Ο Τζανετόπουλο. Αυτή η παλιά ήταν ράγμπι, Ξεκάθαρα. Και άλλο γκολ. Τι έκανε. Δείτε εδώ. Χτύπημα ράγμπι. Τι πήρε ο Τζανετόπουλο. Του λέει να το. Πάσα 90 μέτρων. Κατέβασε ο Μπόρι. Ο, ο τερματοφύλακα γενικά δεν ξέρω και τι έκανε. Θυμήθηκε ότι είχε αφήσει το δερμοσύφωνο ανοιχτό. Του ήρθε σκοτωδίνη κάτι. Δεν ξέρω. Τέλο ημιχρόνου, του χρόνου, τους έχουμε διαλύσει του μικρού. Του δείξαμε ότι δεν έχουν γίνει άντρε ακόμα. Γυρνάμε στα αποδητήρια. Μπορούμε να πούμε επιθετικά κάτι. Είναι αστείο γιατί μπορεί να πει επιθετικά: Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο από αυτή τη στιγμή. Συνεχίσουμε την προσπάθεια και στο δεύτερο ημίχρονο. Που δεν θα το πει έτσι. Θα το πει επιθετικά. Θα του κοιτά τα μάτια και δεν θα πει. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο να πω αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι μετά από αυτό, α πούμε, αν συμβεί όντω, στα πηγατάκια τη ομάδα, όλοι θα αναρωτιούνται αν παίρνουν τα ναρκωτικά ή κάτι. Πρώτα απ' θα του πούμε ότι είμαστε χαρούμενοι εδώ πέρα με την εμφάνισή του. Μπράβο, παιδιά. Και κάνουμε και την ομιλία εδώ πέρα για του μικρού. Επιθετικά του μικρού. Επιθετικά δείξτε μου κάτι διαφορετικό στο δεύτερο ημίχρονο. Για να μην σα πάρει ο διάολο, συμπληρώνω εγώ επιθετικά. Πήρανε και κίνητρο. Είναι μαζόχε, τα θέλουν αυτά, κατάλαβε. Τέλο πάντων. Πάλι εδώ γυρνάμε την μπάλα σαν μια μπαρσελώνα με λευκέ φανέλε. Εδώ η Σέντρα, ο Ακώστα. Φανταστικό γκολ. Επίση δεν καταλαβαίνω γιατί σε κάθε γκολ όλοι τρέχουν προ την μπάλα. Ή προ τον τερματοφύλακα. Δεν ξέρω, μισούν τον τερματοφύλακα τη αντίπαλη ομάδα. Δείτε εδώ πάλι. Σέντρα που έβγαλε. Δεν γίνεται αυτό. Αυτή η τροχιά τη μπάλα δεν υπάρχει. Δεν εξηγείται από τη φυσική. Και βλέπετε όλοι τρέχουν μετά στον τερματοφύλακα για κάποιο λόγο. Και εδώ ξανακλέβουμε την μπάλα. Και είναι ο Μπόρι. Και δεν είναι offside. Δεν είναι βέβαια. Και έχουμε νέα αντεπίθεση εδώ με τον Ακώστα να ξεχύνεται. Η πάσα για τον Μπόρι δεν μπορεί να λαθρέψει από εκεί. Πού την έστειλε πάλι, βρέα γόρι μου. Βρέα γόρι μου περνάνε και αυτοκίνητα απ' έξω να πούμε. Είναι άνθρωποι. Θα του σκοτώσει. Επίση δεν έκανα καμία αλλαγή. Δεν έχει καμία σημασία, βέβαια. Τελείωσε τώρα το ρετομάτι. Και να είσαι, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω. Γυρνάμε στα μποδιτήρια. Θα του πούμε παθιασμένα. Καλή εμφάνιση για μα προετοιμασία. Ε, τώρα έχουμε ουσιαστικά φιλικό με τον εργοτέλη. Αλλά ήθελα να σα δείξω κάτι που δεν σα έδειξα πριν. Εδώ πέρα έχει διαχείριση ομιλία τακτική. Που όμω θες να στο βοηθό, το, το κάνει εσύ. Και τι είναι αυτό, πατά στο διαχείριση ομιλία τακτική. Μαζεύονται λοιπόν όλοι, βγάζει το μαυροπίνακα και την κοιμωλία. Γιατί είμαστε και low budget, παιδιά. Α είμαστε ρεαλιστέ, είμαστε τον Απόλαιο. Πιθανότητα κάτι τέτοιο παίζει. Για παράδειγμα τώρα, θα παίξουμε με νοοτροπία θετική, καθώ δεν ξέρουμε αρκετά για του αντιπάλου. Βέβαια, σου λέει εδώ το κλίμα είναι γενικά μέτρο και οι περισσότερε στην ομάδα ενδιαφέρονται γενικά για αυτά που έχετε να πείτε. Υπήρξε πολύ μικρή αντίδραση στην ομάδα. Δηλαδή, ψιλοσυμφωνούν με εμά. Δεν θέλω να πάρουν ανάσα. Στένω το μαρκάρισμα, θέλω να μαρκάρετε του αντιπάλου σα στενά σήμερα. Άμα του πει εκεί τίποτα τρελό, α πούμε, μπορεί να τα βάλουν και μαζί σου. Α πούμε, άσε μα τα Άντα από εδώ. Και α κοδω να φύγουν. Όπω και να έχει, εγώ θα σταματήσω κάπου εδώ το βίντεο, αυτό το Football Manager 2019 και φέτο όπω και κάθε χρόνο. Θα υπάρξει προφανώ σειρά ή σειρέ, θα δείξει. Θα είναι αντίστοιχα πρόκληση με κάτι, θα δούμε τι. Οι οποίε προκλήσει βρίσκονται στο Football Manager Touch. Γενικά, αν θέλετε Football Manager περιεχόμενο, υπάρχει ο Εμίλιο που κάνει, υπάρχει ο Χαρέα, υπάρχει ο Αλεξ Μόρακ, πιθανότητα θα κάνει και ο Ζήση και υπάρχει και ο Σπόνι που στριμάρει στο FM Greece. Όλοι αυτοί που προανέφερα ξέρουν και πολύ καλύτερα το παιχνίδι από εμένα. Οπότε, γενικότερα, αν θέλετε και ένα έτσι κλικ παραπάνω στο gameplay, Μπορείτε να πάτε και στα υπόλοιπα κανάλια. Φυσικά δεν είναι μόνο το gameplay, οπότε γενικά τσεκάρετε και τα υπόλοιπα κανάλια που ανέφερα. Πώ και να έχει αυτά για το Football Manager 2019, τα λέμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Αντίο. Και για πρώτη πρόκληση, παιδιά, θα έχουμε κάποια ελληνική ομάδα. την μπορώ να πάρω και τον Απόλλωνα. Και να κάνουμε το κλασικό, τον υποβιβασμό, να του σώσω. Όχι, όχι, όχι. Μη μου γραφεί Παναθηναϊκούς, Ολυμπιακού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, τέτοια δεν παίρνω, να ξέρει. Δεν θα αντέξω. Δεν είστε, δεν μπορώ. Δυστυχώ, εσεί οι λίγοι που είστε φανατισμένοι, δεν σα αντέχω. Οπότε θα σα κρατήσω μακριά με αυτόν τον τρόπο. Όχι ότι με χαλάει ο Πόλονα. Και κατά ψέματα, δεν με χαλάει καθόλου ο Πόλονα. Άσε που προτιμώ να μην ξέρω κιόλα την ομάδα. Για να βγαίνουν έτσι όλε αυτέ οι μικρέ ιστορίε. Παρ' όλα αυτά, αυτά την επόμενη εβδομάδα θα δείτε τέλο πάντων τι θα έχω επιλέξει. Εδώ πέρα τριγύρω μου υπάρχουν βίντεο. Αν θέλει τα κλικάρτε, δεν είναι football manager, είναι άλλα βίντεο. Αν βλέπει παρ' όλα αυτά μόνο football manager. Ε, τι λέει, είχαμε να τα πούμε αρκετό καιρό. Καλά είσαι. Βασικά δεν με νοιάζει κιόλα. Δεν ξέρω γιατί σε ρώτησα, ξέρω ότι το κάνω καμιά φορά αυτό οι YouTubers. Τέλο πάντων, υπάρχουν links και στην περιγραφή από διάφορα δικά μου social media που αν θε ακολουθήσει και εκεί πέρα. Και αυτά. Σα αφήνω. Αντίο.